Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης Βορειοαγίου, τον κύριο Γιώργο Αμπαζή. Κύριε Αμπαζή, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας στην περιφέρεια. Πάμε να μας πείτε με δύο λόγια τις θέσεις και τις απόψεις της Λαϊκής Συσπήρωσης. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να εκφραστούμε. Είναι πολύ σημαντικό σε τούτους τους καιρούς η έκφραση γνώμης και άποψης. Θα θέλαμε λοιπόν να τονίσουμε ότι στη συγκεκριμένη περίοδο που περνάει ο λαός μας και ο τόπος μας, αναφερόμαστε στα 10 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που ανήκουν στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και οξυμένα. Κουβαλούν τα νησιά και οι κάτοικοι πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους σεισμούς, έχουν να κάνουν με τις πλημμύρες και τις δασικές καταστροφές που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από την οπτική μας γωνία ούτε τα ζητήματα του μεταναστευτικού, της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Εμείς εκείνο που θέλαμε να θέσουμε ευθύς εξ αρχής είναι ότι η Περιφερειακή Αρχή, η οποία στη δεδομένη χρονική περίοδο αποτελείται από 3 περιφερειακές παρατάξεις, του κύριου Μουτζούρη, της κυρία Καλογύρου, αν και δεν συμμετέχει ήδη, αλλά στελέχη της, εκλεγμένα σε θέση αντιπεριφερειαρχών, και η περιφερειακή παράταξη του κυρίου Χριστόφα, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. Είναι κατώτερη των περιστάσεων, δεν έχει στην οπτική της γωνία την αναγκαιότητα διεκδίκησης συγκεκριμένων αιτημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, με αιχμή θα έλεγα εγώ την αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, το πρώτο, το δεύτερο τα ζητήματα της υγείας και τρίτον είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις από τα φυσικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές. Αυτό το τρίπτυχο εμείς έχουμε εστιάσει την προσοχή μας και ζητούμε από την Περιφερειακή Αρχή να βάλει επιτάπητο στο θέμα απαιτήσεων διεκδικήσεων από την κεντρική εξουσία, διότι δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που τρέχουν το τελευταίο διάστημα και με την πανδημία. Είχατε βέβαια τώρα, θέλω να σας πω, και μια σκληρή ανακοίνωση κατά του κυρίου Παπαδόπουλου. Δεν είναι το πρόσωπο. Είναι η ουσία του ζητήματος ότι σε μια περίοδο που λείπουν βασικά επιστημονικά στελέχη από την περιφέρεια, με κύρια αιχμή τα ζητήματα των διευθύνσεων τεχνικών υπηρεσιών και διευθύνσεων υγείας, δεν μπορεί η Περιφερειακή Αρχή να προωθεί, βέβαια είναι η πολιτική της φιλοσοφία, θέσεις και αντιλήψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την δημιουργία θέσεων οι οποίες δεν έχουν καμία αντανάκλαση στα φλέγοντα προβλήματα του κόσμου. Και το λέμε με την έννοια ότι η θέση αυτή είναι συμπαραστάτης του πολίτη και των επιχειρήσεων, δηλαδή των δύο αντιτιθέμενων τάξεων που υπάρχουν στην κοινωνία, της εργατικής και της αθηκής. Αν είναι δυνατό λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος να μπορεί να βάλει σε μια ζυγαριά τα προβλήματα που θα υπάρχουν σε μια επιχείρηση ή κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή θα δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό μηνιαίως, το οποίο θα μπορούσε να έχουν προσλάβει δύο δημόσιους υπαλλήλους αρκετά ικανοποιητικά αμοιβόμενους που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα που υπάρχουν είτε της Περιφερειακής Ενότητας Άμμο είτε της Χίου, της Μυτιλής, της Λίμνου, Ικαρίας κτλ. Δεν είναι το θέμα του προσώπου, αν και θα πρέπει να πούμε κύριε Φίκαρη ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός παράγοντας έχει δείξει και με έργα και με λόγια ποιος είναι. Εμείς τον αφήνουμε να τον κρίνει ο ίδιος ο λαός και αυτός θα αποφασίσει για την τύχη και του κάθε ενός μας δηλαδή. Κύριε Μπατζή, ερχόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για το μεταναστευτικό και είναι η δεύτερη ερώτηση πριν κλείσουμε. Να μου πείτε την άποψή σας, γιατί τώρα βλέπουμε από τη μία το Υπουργείο ότι πιέζει για την δημιουργία υπερδομής στο Θόλος και όλοι φοβούνται ότι θα έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις με αυτές που βιώσαμε το Φλεβάρι του 2020. Η θέση σας ως Λαϊκή Συσπήρωση Βορείου Αιγαίου και ως Περιφερειακός Σύμβουλος. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η εικόνα η οποία παρουσιάστηκε και από τα τοπικά ΜΜΕ
μετά τα γένεια στη δομή στη Σάμο, είναι πραγματικά μια δομή η οποία δημιουργεί την εντύπωση στον κόσμο ότι πρόκειται για ένα παλάτι. Είναι όμως μια φυλακή στην οποία κλείνονται άνθρωποι, ανθρώπινες ψυχές, οι οποίες θα λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους είχε αποφασίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πηγαίνουν στους τόπους επιθυμίας που έχουν, στον τόπο προορισμού τους, που δεν είναι άλλο να συνενωθούν οι οικογένειες, να βρουν εργασία και να είναι παραγωγικοί για τους ίδιους και για την κοινωνία στην οποία ζουν. Δεν είναι πολιτική λύση να διοχετεύονται εκατομμύρια ευρώ σε μια περίοδο που ο λαός μας στενάζει κάτω από συγκεκριμένους παράγοντες, προκειμένου να γίνονται φυλακές στα νησιά όπου θα εγκλείονται ανθρώπινες ψυχές. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, πρέπει να καταλάβει ο κύριος Μηταράκης ότι όσο και αν ωραία παρουσιάζει την εικόνα, η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Οι καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των προσφύγων και για γενικότερα το όλο ζήτημα το προσφυγικό με τους πολέμους, με τις μετακινήσεις βία πληθυσμών είτε από το Ιράκ, Αφγανιστάν κτλ. Δεν μπορεί να λύσει μέσα από την δημιουργία δομών φυλακών στα νησιά. Εμείς λοιπόν έχουμε εκφράσει την άποψή μας και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπορούμε να πούμε ότι πέρα από τις όποιες ακροβασίες κάνει η Περιφερειακή Αρχή ανάλογα δηλαδή με την περίσταση, κρατάει μια σταθερή θέση η οποία υπερασπίζεται την άποψη ότι δεν πρέπει να μετατραπούν τα νησιά σε φυλακές. Έχουμε εκφράσει λοιπόν τη θέση ότι θα προσφέρουμε ό,τι μπορούμε με πολιτικά και με διεκδικητικά αγωνιστικά μέσα προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάσταση της δομής στο Θόλος. Πρέπει να πούμε ότι και στη Βάστρια της Μυτιλίνης. Πρέπει να πούμε ότι η δημιουργία μιας υπερδομής στο Θόλος, όσο και αν ωραία ντύνεται και υπάρχουν πολλά αντισταθμιστικά ωφέλη, είναι γνωστά τα τηλεφωνήματα του Υπουργού στον Πρόεδρο της κοινότητας της Οικιάδας προκειμένου να ενδώσει στις πιέσεις, δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στο ότι καταστρέφεται μια συγκεκριμένη περιοχή, μια περιοχή η οποία ανήκει σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο των κατοίκων της Οικιάδας και της Λαγκάδας και κατά συνέπεια δεν είμαστε διατεθειμένοι να την μετατρέψουμε σε ένα χώρο φυλάκισης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Θα αγωνιστούμε, θα βρεθούμε στα οδοφράγματα που θα στηθούν και βέβαια θα είναι σκληρή η σύγκρουση με οποιοδήποτε παράγοντα θέλει να επιβάλλει δια της βίας στη θέση του. Οι Σικιαδίδες και οι Λαγκαδούσοι και θα έλεγα και το Δημοτικό Σχολείο της Σικιάδας Λαγκάδας έχουν ως κοινωνικοί φορείς, έχουν εδώ και το παρόν στη δημοκρατία και στον αγώνα του ανθρώπου προκειμένου να είναι άνθρωπος. Αυτό είναι το μήνυμά μας και καλούμε τον κύριο Μηταράκη να το ξανασκεφτεί, αν και είναι πολλά τα εκατομμύρια τα οποία δίνονται και καταλαβαίνετε η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κατασκευαστικών εταιριών είναι προς υποφελία του κεφαλαίου και προς υποφελία των πολιτικών δυνάμεων που διοικούν τον τόπο. Και μια τελευταία παρένεση προς την Περιφερειακή Αρχή, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελείται από στελέχη της κυβέρνησης των ανεξαρτήτων υποτίθεται της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, να είναι πολύ προσεκτική στις προσπάθειες που θα γίνουν προκειμένου να επιβάλλει τη θέλησή της η κυβέρνηση και αναφέρομαι σε συγκεκριμένη δομή στο Θόλος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.